Θα καλημερίσω σε αυτό το σημείο της εκπομπής την κυρία Ευαγγελία Γούλα. Κυρία Γούλα, καλημέρα σας από τον 984 και καλό μήνα. Και καλό μήνα, σωστά. Έχετε την παραγωγή και σκηνοθεσία μιας ταινίας ντοκιμαντέρ που ο τίτλος της είναι «Ό,τι λες για μένα». Διαδραματίζεται και εδώ στην Κρήτη και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λέω επίσης από την αρχή ότι είμαστε και αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας σε όλα μας τα μέσα. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η ταινία ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Ό,τι λες για μένα». Καλημέρα σας και πάλι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την στήριξη της προβολής της ταινίας. Η ταινία αυτή, πολύ σωστά όπως λέτε, έχει τίτλο «Ό,τι λες για μένα». Ό,τι βακερές αμάγκια είναι στην τσιγκάνικη διάλεκτο. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας καταγραφής στον οικισμό των Ρωμά Νέας Αλικαρνασσού. Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία της μεγαλύτερης οικογένειας της κοινότητας, οι οποίοι έφυγαν από την Πελοπόννησο το 1974 εξαιτίας μιας βεντέτας και ήρθαν στην Κρήτη. Περιγράφει την διαδρομή τους και την ιστορία τους στο χρόνο και στο χώρο μέχρι σήμερα. Μέσα από την ιστορία της οικογένειας αυτής έρχεται στην επιφάνεια η προσωπικότητα του πατριάρχη της οικογένειας αυτής, ο οποίος σε πολύ μικρή ηλικία κατάφερε να ξεφύγει από τον τσιγκάνικο νομαδικό τρόπο ζωής, να μορφωθεί, να ενταχθεί στο αστικό πλαίσιο, όπου τελικά ένα δυσάρεστο συμβάν του όπλησε το χέρι και ήρθανε στην Κρήτη. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι απλά και μόνο η ιστορία μιας οικογένειας με όλα όσα μπορεί να περιέχει αυτή η ιστορία, ξεκινώντας όπως είπατε από το 1974, αλλά επειδή εδώ μιλάμε για μια μακροχρόνια έρευνα και αναφέρατε το 2017-2023 ότι είναι και πολλά τα μηνύματα τα οποία περνάνε για τον τρόπο διαβίωσης, τον τρόπο ζωής, όλα εκείνα ενδεχόμενα στερεότυπα, όλα εκείνα τα οποία χάνουν οι άνθρωποι αυτοί, όλα αυτά τα οποία σημαίνουν στη δική τους την καθημερινότητα, που οι περισσότεροι από εμάς δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, κυρία Γούλα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή, αν θέλετε. Δηλαδή βλέπουμε ποια ήταν η κοινωνική θέση των τσιγκάνων πριν από πολλά χρόνια, τον περασμένο αιώνα, παρόλο που ήταν σκηνίτες και όχι όλοι βέβαια. Δεν ήταν όλοι τσιγκάνοι έτσι. Αλλά παρόλο που ήταν στη γύρα που λέμε και στις περιφέρειες των κοινωνιών, ήταν λειτουργικά ενταγμένοι. Και πραγματικά βλέπουμε τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια και πώς σταδιακά αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ταυτότητά τους. Έχουν αλλάξει προς το χειρότερο, δηλαδή, θέλετε να πείτε? Γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω πριν ακούσω την τελευταία σας τη φράση, τις τελευταίες σας τις λέξεις, και να σας πω αλήθεια τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια που κάνετε την έρευνα, κυρία Γούλα. Αν ας πούμε πιάσουμε ένα θέμα και μιλήσουμε ας πούμε για τον εργασιακό τομέα, θα μπορούσαμε να δούμε ότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια εξυπηρετούσαν, αν θέλετε, τα απομακρυσμένα χωριά της κάθε κοινωνίας. Αλλά ας πούμε τώρα για την Κρήτη, το γεγονός ότι τους απαγορεύεται πλέον το πλανόδιο εμπόριο, σταδιακά, σιγά σιγά άρχισε να τους απομακρύνει από αυτήν την κοινωνική συναναστροφή που είχαν, με αποτέλεσμα, δηλαδή εγώ έζησα μια εμπειρία που οι άνθρωποι δεν είχαν, ψάχνανε να βρουν δουλειά και ήταν στο απόλυτο μηδέν. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει κυρίως και οι γυναίκες να εντάσσονται στον χώρο της εργασίας, να δουλεύουν σε υπηρεσίες του Δήμου. Πλέον πηγαίνουν και σε αγροτικές δουλειές, στις ΑΕΕΣ για παράδειγμα, στα ξενοδοχεία. Αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται πάλι μια στροφή
και αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται με έναν τρόπο μέσω της εργασίας. Πάρα πολλά πράγματα, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Το μεγάλο ζητούμενο, φαντάζομαι, για εσάς είναι, και αυτό που θέλετε να περάσετε, είναι ότι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και το μεταφράζω βάσει αυτών που λέτε, κυρία Γουλά, ότι ακόμα και μια ανθρώπινη ιστορία σαν αυτή που αναφέρατε στην αρχή της συγκεκριμένης οικογένειας μπορεί να έχει τη δύναμη να αλλάξει την κοινή γνώμη και την ιστορία του κάθε Ρωμά, έτσι όπως μπορεί να διαβεί, να δυσκολεύεται στη σημερινότητα, κυρίως μάλλον σε ό,τι έχει να κάνει με την αποδοχή στην τοπική κοινωνία. Αν δεν το μεταφράζω σωστά, με διορθώνετε. Όχι, όχι, πολύ σωστά το λέτε, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό. Δηλαδή μια ανθρώπινη ιστορία πραγματικά μπορεί να αλλάξει την κοινή γνώμη και μέσα από αυτό αναδεικνύεται και η προσωπική ταυτότητα έναντι της εθνοτικής. Όταν λέω εθνοτική, εννοώ τη λέξη Ρωμά. Αυτή η ομπρέλα, που κάτω από αυτή την ομπρέλα υπάρχουν τόσες κοινωνικές ομάδες με τον τίτλο Ρωμά, κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, και αυτό πρέπει να το δούμε και να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να, κάτω από μία λέξη, να συμπεριλαμβάνουμε τόσους πολλούς ανθρώπους, τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες, μειονότητες δηλαδή. Ό,τι λες για μένα, ήδη είχε συμμετοχή η ταινία ντοκιμαντέρ στο 25ο, από ό,τι είδα, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έτσι? Ναι, 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 πολύ σωστά. Και διεκδικεί και άλλα. Έκανε μια πρεμιέρα και τώρα από το καλοκαίρι και έπειτα ξεκινάει ένα μεγάλο φεστιβαλικό διαγωνιστικό κύκλο σε διεθνή φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια τιμητική προβολή στο Ηράκλειο της Κρήτης προς τους πρωταγωνιστές της. Δηλαδή στην προβολή θα είναι παρόντες και οι πρωταγωνιστές και όχι μόνο, και μέλη της κοινότητας. Πότε αυτή η προβολή? Ορίστε. Για το Ηράκλειο, πότε αυτή η προβολή? Είναι στις 7 Μαΐου την Κυριακή. Ναι. Ώρα προσέλευσης είναι 7.30 ώρα. Ναι. Ξέρουμε πού ακριβώς, για να μας πείτε. Στο σινεμά Stories. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι δώσατε εκείνα τα διαδικαστικά τα οποία χρειάζονται. Προβολή στο Ηράκλειο 7 Μαΐου, 9.30 στο Αστόρια. Κυρία Γούλα, τι ήταν εκείνο? 7.30 ώρα είναι η προσέλευση. 7.30 ώρα είναι η προσέλευση. Ωραία. Κυρία Γούλα, τι ήταν εκείνο το οποίο εσάς σας προσανατόλισε, σας έκανε να ξεκινήσετε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία ντοκιμαντέρ? Η συγκεκριμένη ταινία προέκυψε, όπως σας είπα, μέσα από μία μακροχρόνη καταγραφή. Εγώ ξεκίνησα με την πρώτη ταινία που είχε θέμα την πρόορηση να ψυγά μου, που με προβλημάτισε τα παιδιά σε μικρή ηλικία που διέκοψαν το σχολείο προκειμένου να παντρευτούν. Γινόταν ένα προξενιό και κατ' επέκταση δεν ξαναρχόταν το παιδί στο σχολείο. Αυτό ήταν που με προβλημάτισε και έτσι ξεκίνησα και έκανα την πρώτη μου ταινία με τίτλο «Το κορίτσι γυναίκα», που εκεί ήθελα να καταλάβω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που ο γάμος γίνεται σε μικρή ηλικία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δεν είναι όλοι οι γονείς έτσι, δεν σκέφτονται όλοι οι γονείς έτσι. Και δεν παντρεύονται όλα τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία. Πλέον υπάρχει μια εξέλιξη και γίνεται και άνω των 18 ετών. Έπειτα αποφάσισα να παραμείνω στην κοινότητα, γιατί με προβλημάτισε ο τρόπος που ζουν, τι συμβαίνει, γιατί δεν έχουν ρεύμα, γιατί δεν έχουν νερό. Και ξεκίνησε μια καταγραφή η οποία άνοιξε τόσο πολύ, άνοιξε γύρω από τόσο πολλά θέματα, την εκπαίδευση, την εργασία, τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα, τα έθιμα, και κάποια στιγμή ήρθε στην επιφάνεια η ιστορία αυτής της οικογένειας, ανοίγοντας ένα σεντούκι ο μεγαλύτερος από τα μέλη της κοινότητας, της οικογένειας αυτής, δείχνοντάς μου ένα εργόχειρο που είχε φτιάξει ο πατέρας του στη φυλακή. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η
τρυφερή και βαθιά ιστορία αγάπης που είχε χαράξει μέσα στα σεντούκια του ίδιου και της γυναίκας του. Και έτσι αποφάσισα να ερευνήσω αυτό το θέμα, να δω τι έγινε τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η ταυτότητά τους, ποια είναι η ιστορία τους, η καταγωγή τους και πώς τελικά ήταν στην Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε όλες αυτές τις αγωνίες, τις σκέψεις, όλα αυτά τα συναισθήματα μαζί μας. Μας είπατε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η καταγραφή. Θα επαναλάβω ότι η προβολή για το Ηράκλειο είναι στις 7 Μαΐου στο Αστόρια. Αν θέλετε, σαφέστατα μπορούμε να πούμε και τους βασικούς συντελεστές σε αυτή την ταινία ντοκιμαντέρ «Ό,τι λες για μένα». Εσείς έχετε την παραγωγή και τη σκηνοθεσία, κυρία Γούλα, και το σενάριο. Και πάμε παρακάτω με... Συμπαραγωγή κύκλος φιλμ Βίκη Αρβελάκη. Είναι με τη συγγραμματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ. Διεύθυνση παραγωγής Μανώλης Φινικιανάκης. Πρωτότυπη μουσική Σπύρος Ρουμαγιώτης. Το animation το έχει κάνει η Ελένη Μίλτση. Coloring έχει κάνει ο Νικόλος Λεβεντάκης. Σύμβουλος, καλλιτεχνική σύμβουλος είναι η Εφητράκου. Προς το παρόν αυτή. Οι βασικοί συντελεστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι λες για μένα, αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας, τα μέσα του ομίλου της Κρήτη TV. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.